Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σχετικά χαμηλούς τόνους αναμένεται να κρατήσει σήμερα το Eurogroup για το ζήτημα των ελληνικών παροχών, καθώς έχει αποφασιστεί ένα άτυπο moratorium έως τις ευρωεκλογές. Ωστόσο, η ενόχληση των αξιωματούχων της Ευρωζώνης για τις ελληνικές ενέργειες δεν κρύβεται, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να αντιμετωπίζει το ζήτημα των αποκλήσεων του ελληνικού προϋπολογισμού έως ζήτημα προσωπικής αξιοπιστίας. Με τρεις βασικές νομοτεχνικές βελτιώσεις ψηφίστηκε χθες από την Βουλή το νομοσχέδιο των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για τις 120 δόσεις. Σύμφωνα με τις βελτιώσεις του Υπουργείου που προστέθηκαν στο νόμο, την 13η σύνταξη δικαιούνται και οι τραπεζοϋπάλληλοι που εισπράττουν προς συνταξιοδοτική παροχή, ενώ αυξάνονται σε 60 από 40 οι δόσεις για την πάγια διαδικασία συνταξιοδότησης με χρέη. Η τρίτη βελτίωση έχει να κάνει με την μετάπτωση χωρίς αίτηση στις 120 δόσεις των συνταξιούχων που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων από το ποσό της σύνταξής τους. Μετά από χρόνια εργασιών, η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή, βάζοντας ξανά το τρένο στο προσκήνιο. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης, ανοίγει ο δρόμος για τα γρήγορα δρομολόγια των 4 ωρών, ενώ μέσα στο 2020 αναμένεται να μειωθεί ο χρόνος στις 3,5 ώρες. Από την Δευτέρα, λοιπόν, 20 Μαΐου, θα πραγματοποιούνται δρομολόγια με ηλεκτροκίνητους σημούς από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη. Τα δρομολόγια θα γίνονται χωρίς αλλαγές μηχανών, θα είναι ακριβέστερα και θα διαρκούν λιγότερο από 4 ώρες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 726,39 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,49%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.